Αμού. Γεια σου, Χριστίνα, τι κάνεις? Λοιπόν, ξέρεις τι σκεφτόμουν όση ώρα άκουγα το τραγούδι σου. Πες μου. Ότι πέρα από την προσωπική σου δισκογραφία, η οποία ήταν πιο σύγχρονη, μα συστήθηκες με πιο ρετρό τραγούδια. Εντάξει, ως εδώ. Μια χαρά. Τώρα όμως που τα ρετρό βγήκαν στην επιφάνεια που εσύ ήσουν πρωτοπόρος, εσύ τον αλλάζεις τον ήχο σου. Τι γίνεται με την περίπτωσή σου? Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να μιλάω ξανά με τη Θεσσαλονίκη μαζί σου. Έχουμε χρόνια να ξαναμιλήσουμε. Νομίζω Καλά, κατάλαβα. καλά κατάλαβες. Α. Πρέπει να εξελίσσουμε λίγο τον ήχο μας, αυτά που ακούμε, αυτά που παρουσιάζουμε. Είναι κάτι που το έκανα. Έχει κάποια vintage στοιχεία, αλλά ήθελα να βάλω και κάποια πιο σύγχρονα, πιο σύγχρονο ήχο στα τραγούδια μου. Οπότε έτσι προσπάθησα να το εξελίξουμε μαζί με τον Δημήτρη Σιάμπου και την Πέννη Μπαλτατζή που έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. Α, βρίσκεται από πίσω το κορίτσι. Εννοείται. Το κορίτσι, έχουμε τραγουδήσει πολύ τα τραγούδια του αυτό το καλοκαίρι και πέρσι δηλαδή και μόνο αυτό το καλοκαίρι. Αλλά βγάζει μια αισιοδοξία, βγάζει ένα κέφι, βγάζει ένα ρομαντισμό, χωρίς όμως να θες να τον λυπηθείς αυτόν που τραγουδάει αυτό το τραγούδι, όποιος και αν είναι, γιατί πολλοί θα το τραγουδήσουν, αλλά θα το τραγουδήσουν ως νικητές πια, δεν θα το τραγουδήσουν με την νοσταλγία που βγάζει. Θα το τραγουδήσω όσο εγώ θα ακολουθήσω αυτό που θέλω να κάνω και την καρδιά μου, κατάλαβες, τέτοιου τύπου. Αυτό ήταν και ακριβώς νομίζω που ήθελε να γράψει και η Πέννη και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι η αυτουργός, ας πούμε, η δημιουργός και των δύο τελευταίων μου τραγουδιών και το Πού και Πού και που κυκλοφόρησε πέρσι και φέτος το Αισθήματά μου από τη Βόλνα και νομίζω μπορεί να κάνουμε και ένα δίσκο ολόκληρο έτσι πώς μας βλέπουμε σιγά σιγά. Για να σας δώσω, σας παρακαλώ, να σας χαρώ να έρθουμε να ελκυνιζόμαστε στους ήχους των μουσικών σας. Μεγάλη χαρά. Δεν μου λες τώρα, τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ, δεν θα πάρω όρκο ότι είναι στην Αθήνα, όχι. Είναι στην Αθήνα, είναι στο κέντρο της Αθήνας, είναι Μόνο κάποιες στιγμές. Αθήνα. Μόνο Αθήνα, ναι. Δηλαδή ο τρούλος που βλέπω δεν είναι Ρώμη, έτσι, γιατί είχα αρχίσει να συγχύζομαι. Καταλαβαίνεις. Δεν βγαίνεις το ταξιδιάρικο, ρε παιδί μου. Είμαι, αλλά δεν είχε, το μπάτζετ δεν ήταν τόσο μεγάλο για να πούμε και εκτός Έλα, Ελλάδας. μωρέ, κανένα δεν ξέρει ότι πετά με 49 και 99 τώρα. Πλάκα κάνει, εδώ είχαν βγει Ακριβώς. ολόκληρε διαφημίσει. Η αλήθεια είναι ότι το βίντεο κλιπ γυρίστηκε το Φεβρουάριο και Ναι. το τραγούδι κυκλοφόρησε 3 Ιουνίου. Υπήρξε μια μεγάλη διαφορά από τη μέρα που γυρίστηκε μέχρι που κυκλοφόρησε, γιατί ήρθε ο κορονοϊός στη ζωή μας, οπότε μας άφησε πίσω όλο αυτό που είχαμε προγραμματίσει. Τύπου δεν γυρίστηκε, ας πούμε, ένα βίντεο κλιπ στην Ρώμη και αρκεστήκατε στην Αθήνα. Ακριβώς. Άσε με σε παρακαλώ, όμως σου λέω, μου δημιούργησε την εντύπωση ότι, δηλαδή, δεν ξέρω, αυτή τη γωνιά της δεν την έχω δει. Και γι' αυτό μπερδεύτηκα, γιατί ξέρεις. Κάτσε, περίμενε, γιατί. Στο Μπαρμπαγιώργος εκπαιδεύεται, ήταν που όταν έλεγε Ρώμη, Παρίσι, κοιτούσε ψηλά για να φαίνεται σαν έχει πάει και να θυμάται. Έτσι κι εγώ. Ακριβώς. Θυμόμουν Ρώμη όταν έβλεπα τα πλάνα του βίντεο κλιπ. Κοσμοπολίτησα πολύ. Άστε, λοιπόν, ο Ιούνις και ο Ιούλης σε βρήκανε σε ωραίο mood με ωραίο τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, προσπαθούμε να μπούμε όσο μπορούμε στην καθημερινότητα. Όπως είπε και ο προηγούμενος φίλος μας και συνάδελφος, είναι λίγο δύσκολο για μας γιατί είχαμε προγραμματίσει αρκετές συναυλίες και αρκετά πράγματα τα οποία δυστυχώς ακυρώθηκαν λόγω των καταστάσεων. Παρ' όλα αυτά δεν πτωόμαστε. Ελπίζουμε στο αύριο να έρθουν πράγματα πιο όμορφα. Μας βρίσκει δημιουργικούς να γράφουμε τραγούδια και να ψάχνουμε υλικό για μελλοντικές δουλειές. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό που πρέπει να δούμε. Φυσικά. Καλλιεργόμαστε το αύριο. Και πολύ καλά κάνετε. Και με αυτό το σκεπτικό να συνεχίσετε. Μπράβο, Αδάμου. Πολύ χαίρομαι. Και εγώ χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, θα φροντίσω να μπει άμεσα στις λίστες από την εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόνιμο, όχι από YouTube και από τέτοια, να μας πετάγεται καμιά διαφήμιση και να ακούγεται το cracker, αντί να ακούγεται το Για τραγούδι. να έχουμε πάει στην Ιταλία ήδη, το έχουμε γυρίσει. Ωραιότατα. Σε ευχαριστώ πολύ που βγήκες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε Το φιλιά φιλώ. μου, φιλιά πολλά. Γεια σου, Αδάμου.